Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε καλύτερα όταν έχουμε στα χέρια μας το νομοσχέδιο. Να περάσουμε στην πρώτη πολιτική συζήτηση της ημέρας. Να καλησπερίσουμε τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα. Κύριε Γιουλέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαρβελίδη. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Λοιπόν, είναι πολλά που θέλω να θέσω στη συζήτησή μας, αλλά πρώτα, επειδή είναι και θέμα των ημερών, θέλω να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές εξελίξεις. Και πριν πάμε στην πενταμερή, πριν πάμε στις απόρριες και όλα τα όσα ακολουθούν τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, θα ήθελα να σε ρωτήσω, με την κατάσταση που είναι τώρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την ένταση να έχει αυξηθεί με ευθύνη της άλλης πλευράς, μπορούμε να ελπίζουμε σε μια κανονική συζήτηση, μπορούμε να ελπίζουμε σε λύσεις? Καταρχήν, σε ό,τι αφορά στη συζήτηση, αυτό όχι, δεν μπορεί να γίνει φυσικά υπό το κράτος ή το καθεστώς απειλών, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία και μια συνέπεια από την πλευρά της Τουρκίας στο ότι πράγματι και αυτή επιθυμεί το διάλογο. Βέβαια, ο διάλογος πρέπει να γίνει με μια προκαθορισμένη ατζέντα, γιατί η μόνη διαφορά για την οποία μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε την Τουρκία είναι ο ορισμός της υφαλοκρηπίδας και κατ' επέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όλα τα υπόλοιπα που η Τουρκία θέλει να θέσει στο τραπέζι είναι απλές μονομερείς διεκδικήσεις που η ίδια θέτει, και σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν μπορεί να καθίσει στο τραπέζι για μια τέτοια συζήτηση. Με άλλα λόγια, δηλαδή, δεν μπορεί να συζητήσει την εθνική της κυριαρχία, ούτε πολύ περισσότερο να παραπέμψει σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο όπως είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, οτιδήποτε άλλο. Η Ελλάδα επιθυμεί το διάλογο, θέλει το διάλογο με την Τουρκία, αν αυτός είναι ειλικρινής, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή με ρωτήσατε, θα σας έλεγα ότι οι προσδοκίες πρέπει να είναι χαμηλές επί του παρόντος. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί και ο επόμενος κύκλος των διερευνητικών. Αυτό δεν είναι διάλογος, έτσι είναι μια διερεύνηση πάνω σε τι θα μπορούσε να στηριχθεί ένας διάλογος. Επαναλαμβάνω ότι η μόνη διαφορά που εμείς αναγνωρίζουμε είναι αυτή που εξήγησα προηγουμένως. Άρα οποιαδήποτε άλλη σκέψη ότι θα μπορούσε να προσέλθει η Ελλάδα σε ένα τραπέζι συζήτηση με την Τουρκία και με άλλα θέματα στην ατζέντα είναι μια σκέψη που δεν έχει καμία σχέση με την εθνική μας γραμμή και είναι μια σκέψη την οποία εννοείται ότι δεν θα ακολουθήσει ποτέ η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, βέβαια, βλέπουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Υπάρχουν πολιτικές πιέσεις, οικονομικές πιέσεις. Στη χώρα του, 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν ψωμί. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται και αρνητικές εξελίξεις από το εξωτερικό. Είδαμε, ας πούμε, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ, συγκεκριμένα σε δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ. Όλα αυτά έχουν κάνει πολλούς να αναρωτιούνται μήπως φταίει η πολιτική του Ερντογάν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις, σε ένα αντιπερισπασμό που να πληρώσουμε εμείς, είτε στο Αιγαίο είτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η Τουρκία ακολουθεί μια αλλοπρόσαλη πολιτική. Ιδίως στο τελευταίο διάστημα η χώρα μας το υφίσταται αυτό, με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια κρίση, δεν μιλάμε για τις ημέρες αυτές, μιλάμε γενικότερα, τόσο σε βάθος χρόνου όσο και σε κορύφωση των εντάσεων. Εδώ δεν μιλάμε πια για προκλητικότητα, μιλάμε για επιθετικότητα. Και ενώ όλα αυτά που ζήσαμε από τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο στα σύνορά μας με τον Εύρο, το καλοκαίρι με το Roots Race στο Αιγαίο και τα τουρκικά πολεμικά σκάφη να βρίσκονται παρατεταγμένα απέναντι από τα ελληνικά. Είχαμε και επακολουθήσεις. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η αλλοπρόσαλη πολιτική. Ο Ερντογάν πιέζεται. Ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο λαμβάνει είναι συνεχής απογοητεύσεις, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα και βεβαίως δεν φαίνεται διατεθειμένη η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επιτρέψουν στον Ερντογάν να παίζει το ρόλο του διεθνούς ταραξία. Δηλαδή, η Αμερική δεν είναι καθόλου διατεθειμένη να της επιτρέψει να συνεχίσει να φλερτάρει με χώρες εκτός ΝΑΤΟ, να συνεχίσει να προμηθεύεται οπλικά συστήματα όπως τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Γι' αυτό απεκλείστη η Τουρκία και από το πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35.
και βεβαίως από την άλλη να χρησιμοποιεί τρομοκράτες, εξτρεμιστικά στοιχεία, τζιχαντιστές, τους οποίους τους μεταφέρει σε διάφορα σημεία. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε την αντίδραση που υπάρχει από αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως από τη Γαλλία, η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει την Τουρκία να διασαλεύσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, όπως και την ανάμειξή της στη Λιβύη. Γι' αυτό το λόγο, με όλες αυτές τις καταστάσεις οποίες υφίσταται αυτή τη στιγμή η Τουρκία, τα μέτωπα που υπάρχουν, είναι βέβαιο ότι ο Ερντογάν βρίσκεται, ας το πω έτσι πολύ απλά, στριμωγμένος. Και βεβαίως η χθεσινή αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας από τη νέα αμερικανική ηγεσία ήταν μια ψυχρολουσία για την Τουρκία, γιατί ακριβώς ήταν, αν το θέλετε, το κερασάκι στην τούρτα. Δεν είναι αυτό μόνον, είναι όμως και αυτό που πλήττει και πλήττει το γόητρο μιας χώρας που θέλει να δείχνει υπερδύναμη στην περιοχή, η οποία μπορεί να εφαρμόζει αλλά τούρκα το διεθνές δίκαιο, δηλαδή ανάλογα που τη συμφέρει και όπου δεν τη συμφέρει, να το διαγράφει, όπως έγινε με το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπου ουσιαστικά διέγραψε νησιά του Αιγαίου, ελληνικά νησιά του Αιγαίου, όπως όλα αυτά τα οποία δηλώνει και τα λοιπά. Εδώ και τα λοιπά. Τώρα έστειλε φρεγάτα να απειλήσει το γαλλικό ερευνητικό που έκανε έρευνες 10 μίλια από την Κρήτη, έβλεπε στην ακτή και ήρθαν και σου είπαν, όχι, εδώ είναι τουρκική ΑΟΣ. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Αυτό βλέπετε τι γίνεται τόσο διάστημα στην Κύπρο, όπου υπάρχει μια σαφής παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Θα λέγα λοιπόν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αυτή την πολιτική. Βεβαίως έως τον Ιούνιο, που υπάρχει η επόμενη σύνοδος κορυφής, η Τουρκία ενδεχομένως θα θελήσει να δείξει ότι ακολουθεί έναν δρόμο, περνάει μέσα από το διάλογο, αλλά μιλώντας μέσω μακροπρόθεσμα, σίγουρα είναι μια Τουρκία η οποία όλη αυτή την κρίση θα την αντιμετωπίσει και στο εσωτερικό της με άσχημες συνέπειες, εκτιμώ, αλλά βεβαίως όλο αυτό μας κάνει και εμάς να είμαστε σε μια διαρκή επαγρύπνηση, να παρακολουθούμε βήμα-βήμα τις εξελίξεις, όχι παθητικά, ασκώντας μια εντελώς ενεργή και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Σας θυμίζω ότι κλείσαμε συμφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, επεκτείναμε τα 12 ναυτικά μίλια στη μισή μας επικράτεια. Μιλώ επίσης εννοώ τις αμυντικές συμφωνίες που υπογράψαμε με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις νέες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικές και ειδικά με τη νέα αμερικανική ηγεσία. Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο για την Ελλάδα που πρέπει να το εκμεταλλευτεί, όπως επίσης και με τη Γαλλία. Εμείς προχωρούμε και αυτό δημιουργεί έναν περισσότερο εκνευρισμό στην Τουρκία, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένας συνασπισμός χωρών γύρω από την περιοχή αυτή που δεν είναι διατεθειμένες, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, να επιτρέψουν στην Τουρκία να παίζει το ρόλο αυτό του ταραξία από τη μια πλευρά και της χώρας που γράφει, όπως είπαμε, το διεθνές δίκαιο στα παλιά της απαπτήσης. Μια πολύ μικρή παρένθεση για τους τηλεθεατές. Όταν λέμε ότι αποκλείεται η Τουρκία από την απόκτηση των F-35, από το πρόγραμμα των F-35, δεν είναι το ίδιο όταν λέμε όπως ότι δεν υπάρχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αποδεσμεύουν κάποια όπλα για μας, όπως η Tomahawk. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η Τουρκία είναι συμπαραγωγός, είναι μέσα στο πρόγραμμα παραγωγής. Οπότε ακριβώς, η ζημιά για την εγχώρια εκεί βιομηχανία είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε, λοιπόν, για να μην γελιόμαστε, κύριε Μαραβελίδη, η εξωτερική πολιτική είναι πολιτική συμφερόντων. Δεν χαράσετε ούτε με βάση τις φιλίες. Βεβαίως μετρούν οι φιλίες, μετρούν οι καλές σχέσεις με τις χώρες, αλλά κυρίως πρέπει να υπολογίζει κανείς τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Κύριε Γιουλέκα, μια που το είπατε αυτό, μια ερώτηση εμβόλυμη. Επειδή είναι θέμα συμφερόντων και επειδή εμείς τώρα αναμένετε να δούμε ποιες φρεγάτες θα πάρουμε, έχουν ακουστεί πολλά για αμυντικές συμφωνίες, υπάρχει περίπτωση οι προτιμήσεις μας να μας κάνουν περισσότερο ή λιγότερο φίλους με τους Γάλλους ή τους Αμερικανούς? Η επιλογή, ας πούμε, ενός όπλου από μία χώρα μπορεί να μας αποξενώσει λίγο από μια άλλη?
Θα σας απαντήσω ολοκληρώνοντας και μπαίνω αμέσως στον αμυντικό τομέα. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή η εξωτερική πολιτική είναι μια πολιτική συμφερόντων, σε κάθε περίπτωση η Τουρκία ως μεγάλη χώρα είναι μια χώρα που ενδιαφέρει και την Αμερική και το ΝΑΤΟ κτλ. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η Τουρκία δημιουργεί εκνευρισμό σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται οι κυρώσεις οι αμερικανικές από την Τουρκία κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε εμάς, εμείς πέρα από το πολιτικό και διπλωματικό, πεδίο, όπου, όπως σας είπα, ασκούμε μια ενεργή εξωτερική πολιτική, παράλληλα και στο επιχειρησιακό πεδίο, δηλαδή στον τομέα των εξοπλισμών, αναβαθμίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις ακριβώς για να ασφαλίσουμε την ειρήνη μας, να εξασφαλίσουμε δηλαδή την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας και φυσικά να μπορούμε να εγγυηθούμε αποτελεσματικά την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Αυτό κάνουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στις φρεγάτες που ρωτήσατε, εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει σε αμυντικές συμφωνίες αλλά και σε προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων από διάφορες χώρες όπως είναι τα Ραφάλ που προμηθευτήκαμε από την Γαλλία. Αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό και βεβαίως το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξετάζουν όλες τις προσφορές που υπάρχουν, ποια είναι η καλύτερη, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και επιχειρησιακά για τις ανάγκες του πολεμικού μας ναυτικού και βεβαίως την επιλογή θα την κάνουμε εμείς με βάση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της εθνικής μας άμυνας. Τι εξυπηρετεί καλύτερα στην εθνική άμυνα. Δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν, συζητούμε, αλλά από την άλλη πλευρά οι ανάγκες του πολεμικού μας ναυτικού, οι ανάγκες της άμυνάς μας είναι συγκεκριμένες και αυτές προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα τρίτων. Αλήμα. Κύριε Γιουλέκα, και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε στο Δελτίο απόψε. Καλό βράδυ, καλή Ανάσταση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα σε εσάς, σε όλους τους φίλους τηλεθεατές και καλή Ανάσταση.